Το καλλιτεχνικό έργο μου. 19 με 28 Ιουλίου η Καλαμάτα γιορτάζει την τέχνη του χορού και υποδέχεται διεθνείς προσωπικότητες και νέα ταλέντα για τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Πληροφορίες και εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, καταστήματα public και tickets.public.gr. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμος Καλαμάτας, Φάρης. ...105.5 στο κόκκινο.
Η Noir Désir βέβαια, Λεβάνο Πορτερά. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Αχιλλέας Φακόπουλος στους ήχους, Μαριάθη Πατσελίνη στο 32-17-7-7-7. Και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές, βέβαια, ο Κώστας Οπιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Οπετρίδης, βεβαίως, στις μουσικάρες που ακούτε. Χριστόθαμος Λουκάς στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Κώστα Δουζίνα για τα τεκτενόμενα στη Βρετανία. Έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής ο κύριος Τζόνσον. Ξεκαθάρισε σε ό,τι αφορά στο Brexit, δεν είναι μόνο το Brexit. Όταν έχεις μια τέτοια χώρα ισχυρή, μεγάλη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει δικό της βέτο, έχει μια εξωτερική επιθετική θα λέγα πολιτική, είναι εγκύτρια δύναμη στο ζήτημα της Κύπρου, έχει δώσει και εκεί πέρα πολύ κακά σημάδια, το ξέρουν οι Κύπροι, ρωτήστε τους να σας πούνε, το ξέρουν όλοι. Όταν έχεις μια τέτοια χώρα και ξαφνικά σε αυτήν μετά όλη την ιστορία, την κρίση του Brexit βγαίνει μια κυβέρνηση η οποία είναι το λιγότερο ακραία. Ακροδεξιά την χαρακτηρίζουν πολύ συντηρητικοί βουλευτές. Δεν το λες και καλή υπόθεση. Έτσι, σε οποιοδήποτε μέτωπο, είτε είναι το Brexit, είτε είναι το Κυπριακό, είτε είναι οι σχέσεις ανταγωνισμού πλέον που θα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, είναι χίλια δύο πράγματα που μπορείς να πεις. Σας λέω για όσους τυχόν ασχολείστε και με τα οικονομικά, ότι μιλάει ο Ντράγκη, ο κεντρικός τραπεζίτης που πρέπει να φύγει και αυτός όπου να είναι, και αν προκύψει αναφορά, ανακοίνωση για νέα ποσοτική χαλάρωση θα σας το αναφέρω, αν και διαβάζω διάφορα τώρα, είναι λίγο ήξης αφήξης, θα τα δούμε. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις εξελίξεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Οδουζίνας, πολύ γνωστός, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα ακαδημαϊκός και πάντα καθηγητάρα στο Λονδίνο, στο Berbeck College. Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, σώσουμε πολλά λες. Δεν πειράζει, χαλάρη είμαστε. Είμαστε large τώρα. Είμαστε large. Και δεν λέω και κανένα ψέμα, δηλαδή όλα αυτά αλήθεια είναι. Λοιπόν, καθηγητά μου, ζείτε στο Λονδίνο. Ζείτε στο Λονδίνο και ξέρει τον πρώην Δήμαρχο του Λονδίνου, ξέρει τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Λονδίνου και τώρα είναι Πρωθυπουργό αυτή τη χώρα. Ένα πρώτο σχόλιο για την κυβέρνηση που έφτιαξε ο Μπόρις Τζόνσον, που πολλοί συντηρητικοί ήδη παρατηρούν ότι είναι. Χαρακτηρίζεται από ακραίους έως και σκληρούς δεξιούς, όπως τους λένε, οι ίδιοι οι σύντροφοί τους δηλαδή. Οι ίδιοι οι σύντροφοί τους, ναι, ναι. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, να πω την αλήθεια. Είμαι στην Πάρο για μια εβδομάδα μετά την επίπονη εκλογική εκστρατεία και προσπαθούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε τις μπαταρίες και τα λοιπά για να γυρίσουμε τη ζωή και την πολιτική και την πανεπιστημιακή. Λοιπόν, τρεις επιγραμματικές οικονομικά σχόλια. Το πρώτο είναι, όπως είπες, αυτή είναι η χειρότερη κυβέρνηση που είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο στη σύγχρονη εποχή. Έχει χαρακτηριστεί ως το ναδείο, ο πάτος στον οποίο μπορούσε να πάει ποτέ η κυβέρνηση της Βρετανίας. Ο δε πρωθυπουργός καθολικά ονομάζεται κλόουν, τσαρλατάνος ονομάστηκε σήμερα από έναν βουλευτή του Συντηρητικού Κόμματος και ένας άνθρωπος ο οποίος στήριξε την άνοδο του σε ψέματα. Έλεγε συνειδητά ψέματα, συνειδητά υποσχέσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να τις κρατήσει και είναι κάποιος ο οποίος νομίζω πήρε χαρακτήρες από τα reality shows που είχαμε. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Διάφορα τέτοια και έφτιαξε το δικό του προφίλ, το δημόσιο προφίλ του σαν έναν χαρακτήρα του reality show, ένα κλόουν όμως τον λένε, ο οποίος όμως το έκανε αυτό συνειδητά διότι θεωρούσε ότι αυτού του είδους η πολιτική και αυτού του είδους η δημόσια έκφραση είναι κάτι που περνάει. Το δεύτερο είναι ότι ίσως μπορούμε να πούμε ότι μετά από αυτή την ηλαροτραγωδία, ξεκίνησε ο δράμα και η τραγωδία, κατάληξε λίγα και στα φάρσα του Brexit, μάλλον στις 31 Οκτωβρίου θα λήξει αυτή η ιστορία. Και το λέω μάλλον διότι υπάρχει πάλι η περίπτωση, παρόλα αυτά που είπε ο Τζόνσον, εάν οι Ευρωπαίοι δεχτούν να κάνουν κάποια μικρή διαπραγμάτευση, δηλαδή να δοθεί και πια περαιτέρω αναβολή. Αλλά θεωρώ ότι η 31 Οκτωβρίου είναι μάλλον τελική ημερομηνία. Και το τρίτο είναι ότι βέβαια αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε με σχετική νομίζω βεβαιότητα ότι πηγαίνουμε και σε εκλογές. Ενώ κανονικά οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο του 2022. Φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, την αρχή του επόμενου χρόνου, οτιδήποτε και να γίνει με τον Brexit, δεν είναι δυνατόν ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια πλειοψηφία 3 ευρώ στην Βουλή, δηλαδή θα γίνει 2 μόνο με μια επαναληπτική εκλογή την επόμενη εβδομάδα, και με 42 βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν στην τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή εναντίον του σχεδίου του Brexit,
Ναι, είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος δεν έχει πλειοψηφία και ο οποίος θα είναι αναγκασμένος κάποια στιγμή να πάει σε εκλογές και να κατά κάποιο τρόπο να πάει στον κόσμο, στον λαό την απόφαση για το τι γίνεται στο μέλλον αυτής της χώρας. Έχει και τον αδερφό του μέσα στο σχήμα το κυβερνητικό, τον Τζο Τζόνσον, το αναφέρω, όχι επειδή είναι ο αδερφός του και τον έκανε ξανά υπουργό, επειδή η θέση του είναι ακριβώς αυτή, εντελώς τυχαία, ότι θέλουμε ένα δημοψήφισμα τέλος πάντων, μια εκλογή του λαού για το ότι είναι για το Brexit. Μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού του λοιπόν να το έχει, δεν ξέρω. Για δημοψήφισμα δεν ξέρω, αλλά την εκλογή δεν μπορεί να την αποφύγει. Δεν φαίνεται να μπορεί να την αποφύγει. Όπως λέω, έχει μια πολύ μικρή πλειοψηφία των δύο βουλευτών και δεύτερον υπάρχουν πάνω από 40, πιθανόν και παραπάνω. Επίσημα 42 ψηφίσαν εναντίον υπέρ του ψηφίσματος του κοινοβουλευτικού που απέκλειε μια έξοδο άτακτη, ένα no deal. Επομένως υπάρχει μια πλειοψηφία του κόσμου στη Βουλή η οποία εναντίον του άτακτου Brexit, αυτό το οποίο αυτός υποστηρίζει, στήριξε όλη την καμπάνια πάνω σε αυτό και επομένως κάποια στιγμή και βέβαια και μια έλλειψη νομιμοποίησης. Ο Τζόνσον εξελέγει αρχηγός του κόμματος και μεγάλος πρωθυπουργός από ένα εκλογικό σώμα που είναι το 0,2 του εθνικού εκλογικού σώματος, τέλος πάντων. Του εκλογικού σώματος, ναι. Επομένως δεν έχει καμία νομιμοποίηση και δεν μπορεί να προχωρήσει. Να προσθέσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε και συνομίζω νωρίτερα. Ότι οι πραγματικές του δηλώσεις, βέβαια δεν είναι επίσημες πραγματικές δηλώσεις, αυτά τα οποία είπε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και στην πρώτη ώρα του Πρωθυπουργού, που εξελίσσεται ακόμα αυτή τη στιγμή στην Βουλή των Δυνατήτων, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση και εμένα πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση, το είπε και στο μαγκαζίνο. Σχεδόν τέτοια πράγματα είπαν. Ναι, ναι, θα σα πω 3-4 που είπε. Βλέπουμε τη γενικότερη στροφή προς τα δεξιά ολόκληρου του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη και στην Βρετανία προκειμένου, διότι όταν μιλάγαμε για τη στροφή προς τα δεξιά κυρίως η έμφαση έμπαινε στην στροφή προς τα ακροδεξιά, την άνω της Λεπένη, του Όρμπαν, ναι, του Σαλβίνη, ναι, κτλ. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό και ο μεσαίος και κεντροδεξιός χώρος έχει προχωρήσει προς τα δεξιά. Λοιπόν, οι ομοιότητες τώρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τζόνσον. Μπόρις Τζόνσον, πρώτον. Η πρώτη μεγάλη δήλωση που έκανε είναι ότι θα πάρει 20.000 νέους αστυνομικούς. Αυτή είναι η πρώτη του μεγάλη δήλωση. Που για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο των 80 εκατομμυρίων, βάζω και αυτή τη διάσταση, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε 15.000 για τη χώρα των 9 εκατομμυρίων, πώς έχουμε μείνει τέλος πάντων. Να βάλω και αυτή τη διάσταση μέσα. Μάλλον 1.500 είπε. 1.500. Σε κάθε περίπτωση. 20.000 με 1.500 τέλος πάντων είναι περίπου. Δεν είναι αναλογικό, αλλά εντούτοι σε αυτή η λογική ότι διορίζουμε νέους αστυνομικούς ως την πρώτη μεγάλη δήλωση που κάνουμε σε σχέση με την κρατική πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική. Ναι, και είπε κατά προτεραιότητα, έτσι. Κατά προτεραιότητα λέει. Κατά προτεραιότητα. 20.000 αστυνομικούς. Η δεύτερη είναι η μείωση της φορολογίας και κυρίως η μείωση της φορολογίας για τους πλούσιους. Δηλαδή με αλλαγή των κλιμάκων που εισόδου στην επόμενη φορολογική κατηγορία θα γίνει οι πλούσιοι θα έχουν πολύ μεγάλη φορολογική απαλλαγή. Το τρίτο, πολύ ενδιαφέρον, σχέση με τον νόμο για τη μετανάστευση. Mm-hmm. Ενώ είπε, αυτό το είπε τώρα το απόγευμα στις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων την ώρα του Πρωθυπουργού, ναι, ότι όσοι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως και οι Έλληνες δηλαδή, θα είναι στη Βρετανία μέχρι τη στιγμή του Brexit, εγώ θα εξασφαλίσω ότι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στην Βρετανία, παρότι αυτό είναι μια καλή δήλωση, αλλά βέβαια πολύ γενική. Η συμφωνία της ΜΕΗ ήταν πολύ πιο λεπτομερής και πραγματικά εξασφάλιζε πάρα πολλά δικαιώματα για τους Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες που είναι στην Βρετανία. Αυτός είχε μια γενική δήλωση. Και τούτης, σε σχέση με τον νόμο της μετανάστευσης, ο οποίος θα ισχύει και για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους πολίτες τρίτων χωρών μετά τον Brexit, αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε είναι μια κίνηση προς αυτό που λέγεται το Αυστραλιανό μοντέλο. Ναι, το point system. Μια κίνηση δηλαδή με μοριοδότηση των ετούντων, όπου εκεί θα λαμβάνουν υπόψη τα πτυχία σου, η προηγούμενη σου εμπειρία, η επαγγελματική κτλ. Και θα παίρνει το κράτος, η Βρετανία, όπως και γίνεται και στην Αυστραλία, έναν μικρό αριθμό, ο οποίος έχει σχέση με τις ανάγκες της οικονομίας, της τεχνολογίας στη χώρα κτλ. Και βέβαια στην Αυστραλία αυτό συνδυάζεται, όπως
το έχεις ξαναπεί και εσύ ο ίδιος να το πείσω, με τη δημιουργία κάποιων ουσιαστικά στρατοπέδων κράτησης έξω από την Αυστραλία, σε μικρά νησιά στον Ελληνικό, όπου αυτοί που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να μπουν στην λογική αυτή της μοριοδότησης και της πιθανής μετανάστευσης στο έδαφος της Αυστραλίας, κρατούνται εκεί σε απάνθρωπες συνθήκες. Και το τελευταίο που έχει και κάποια έτσι πιο, να πούμε έτσι, τσαχπίνικη βάση, είναι ότι ο κύριος σύμβουλός του, ο οποίος διορίστηκε αμέσως μετά την ανάληψη πρωθυπουργίας, είναι ο μεγαλύτερος διευθυντής, ο οικονομικός διευθυντής του σταθμού Sky, ο οποίος του είχε δώσει στη διάρκεια της εκστρατείας ένα πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο του Λονδίνου, γιατί το έχει ως κέντρο, σε εκλογικό του κέντρο. Και η πρώτη κίνηση του κυρίου Τζόνσον είναι να τον κάνει τον βασικό του σύμβολο για τα θέματα της επιχειρηματικότητας. Έχει δώσει και έχει δώσει πόστα, είναι απίστευτο. Βλέπω εδώ, να πω ένα τσιτάτο για τον κόσμο να καταλάβει λίγο, όταν λέμε ακροδεξιά κυβέρνηση, δεν το λέμε κάθε υπερβολή, είναι έτσι. Η υπουργός εσωτερικών, η καινούρια, η Πρίτη Πατέλ, ήταν μέχρι το 2006 δημόσια υποστήριζε τη θανατική ποινή. Δημόσια. Η κόρη μεταναστών προσφύγων από Ουγκάντα και με καταγωγή από Ινδία, που ήρθαν οι γονείς της, εκείνη σπούδασε στο Essex, στο χωριό μου τέλος πάντων που λέμε στην Αγγλία, και είχε την καταγωγή της, την προσφυγική, γιατί ήταν πιο σκληρή και από την Τερέζα Μέη στα προσφυγικά, ακόμα και έγκυες να φυλακίζονται. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους που έχει βάλει στη Βουλή, στο Υπουργικό τους, και είναι απίστευτο. Το κοιτάς και λες από πού να το πιάσω. Δεν συζητάω για τους συμβούλους του τώρα, τους πολύ έτσι κουστένους. Θέλω να προσθέσω ότι η κυρία Πατέλα αναγκάστηκε να παραιτηθεί την ανέκαση. Α, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Να παραιτηθεί, διότι πήγε στο Ισραήλ, πήγε στο Τελαβίβ. Και εκεί πήγε σε διάφορα δείπνα και τα λοιπά και τους έλεγε ότι έχει επιρροή, μεγάλη επιρροή, και όταν την βάλουν τη βοήθεια αυτή θα βοηθήσει με την επιρροή που έχει στην κυβέρνηση. Πού λέγει υπηρεσίες ως υπουργός στο Ισραήλ. Ακριβώς. Απαγορεύεται αυτό από τον κώδικα καρδιοντολογίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Όταν το έμαθε αυτό η κυρία Μέη, την κάλεσε στο γραφείο της και μέσα σε μισή ώρα την απέλησε. Αναγκάστηκε να την απολύσει και την επανέφερε ο Τζόνσον. Ναι. Και την επανέφερε ο Τζόνσον, ναι. Και εδώ πέρα έχουμε ένα εξής ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, το οποίο κανείς μπορεί να το παρομοιάσει και με τον Τραμπ. Και γίνεται γενικότερα βέβαια αυτή η παρομοίωση και η σύγκριση μεταξύ Τραμπ και Τζόνσον. Αλλά ένα γενικότερο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ένα εξαιρετικά ακροδεξιό, ριζοσπαστικό Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή η συντηρητική πλειοψηφία των μελών ήταν υπέρ του άτακτου Brexit, αυτό, μεταξύ και των οποίων και ο Ρις Μογκ, αυτός ο άλλος αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρις Μογκ. Έγινε, ναι. Εγώ χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Δηλαδή και εγώ καταλαβαίνω πώς πήγαινε αυτή η ιστορία, αλλά εκεί που το τερμάτισε ο κύριος Τζόνσον, πραγματικά το τερμάτισε. Και εκεί θα δούμε κάτι το οποίο περιμέναμε να το δούμε πιθανόν και από την αριστερή πλευρά, από τη δικιά μας πλευρά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε πιθανόν σε ένα βαθμό στην πρώτη περίοδο. Πώς είναι δυνατόν μια εξαιρετικά ριζοσπαστική από τη δεξιά πλευρά, ακροδεξιά κυβέρνηση, να μπορέσει να επιβιώσει για κάποιο ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, δηλαδή για τους επόμενους τρεις μήνες μόνο, στο μέτρο που δεν βρίσκεται σε αρμονία με την γενικότερη αίσθηση του εκλογικού σώματος και του λαού, διότι οι θέσεις οι οποίες έχουν και τις οποίες έχουν εκφράσει στο παρελθόν είτε ως υπουργοί, είτε ως βουλευτές, είτε ως υποψήφοι, είναι τόσο ακραίες που πραγματικά δεν φαίνονται να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με έναν λαό ο οποίος, εντάξει, μπορεί να ψηφίσει για τον Brexit και τα λοιπά, αλλά όπως θα ξέρεις και εσύ από τα πολλά χρόνια που έχει περάσει και εσύ δεν τους εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι γενικά πλουραλιστικός, ο οποίος έχει την ανοχή και την ανοιχτικότητα μέσα του, ο οποίος του αρέσουν οι διαφορετικές φωνές να ακούγονται, και αυτή τη λογική την individualistική, την προτεστάντικη, ότι εγώ δεν θέλω τώρα το κράτος να με επιβάλλει πράγματα. Και αυτό το παίρνει ο Τζόνσον και η ακροδεξιά γενικότερα μέσα από μια ρητορική ελευθερίας, η οποία όμως πρέπει να ακολουθείται και από ασφάλεια. Βάζει τη μεγάλη έμφαση στη λογική της ασφάλειας και ότι μόνο ένα ισχυρό κράτος, μια ισχυρή αστυνομία, ισχυρά, πολύ αυστηρά δικαστήρια και πολύ αυστηρές φυλακές και τα λοιπά μπορεί να βοηθήσει για να έχετε την ελευθερία σας, και η ελευθερία ορίζεται με την αρνητική της έννοια,
ως η έλλειψη εμποδίων σε αυτά τα οποία εγώ θέλω να κάνω, σαν άτομο. Σαν, πολύ σαν σωστά. Γι' αυτό είχαν και θέμα με τις ταυτότητες παραδοσιακά οι Ιγγλές. Δεν θέλανε ταυτότητα. Όσο ηρωνικό και αν ακούγεται αυτό, βέβαια. Δεν είχαμε ποτέ ταυτότητες. Το πιο ωραίο είναι που το λέω και στους φίλους στην Ελλάδα, για να ψηφίσεις τις βραδινές εκλογές σου, στέλνουν μια κάρτα με το όνομά και τη διευθυνσία. Έτσι, έτσι. Και πηγαίνεις με αυτή την κάρτα στο εκλογικό κέντρο, την δίνεις. Δεδομένου δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν δίνεις τίποτα άλλο. Και με αυτό το χαρτί που δεν έχει τίποτα, ούτε φωτογραφία πάνω, ούτε κανένα άλλο στοιχείο από το όνομα και τη διεύθυνση. Πάνε τίπλα σε βρίσκουν στον κατάλογο, υποτίθεται και ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε εδώ πέρα για τη βία και την οθεία που ψηφίζανε και τα δέντρα και πεθαίνουν. Ναι, ναι, δεν μπορεί. Στην Βρετανία θα ήταν δυνατόν, ας πούμε, να ψηφίσει άλλος ένας κόσμος τελείως πέρα από αυτούς οι οποίοι δικαιούνται. Ναι, δεν έχουν ταυτότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική της ελευθερίας, μια απόσταση από το κράτος. Η οποία όμως τώρα στη σχέση με αυτή με την πολιτική του φόβου και του εκφοβισμού που έγινε τόσο χαρακτηριστικό των δυτικών κοινωνιών, κυρίως μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, παρότι υπήρχε και πριν, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ιδεολογικής επίθεσης δεξιάς. Το είδαμε και εδώ στην Ελλάδα, όπως θυμόσαστε με το δικό μας το Sky, ο οποίος κάθε μέρα, ό,τι να ήταν στις ειδήσεις, θα μας έδινε κάποια ληστεία, θα μας έδινε κάποια κλοπή κτλ. Και το οποίο πέρασε στις πραγματικές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ως η βασική αρχή. Δύο βασικές αρχές έχει δεξιά σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Μία είναι νόμος και τάξη, ασφάλεια, και η δεύτερη βέβαια μείωση της φορολογίας. Αλλά τέτοια μείωση της φορολογίας οριζόντια. Ώστε να μην έχει να αφαιρεθεί δύναμη από το κράτος, ικανότητα από το κράτος και να πάει στους πλούσιους. Ακριβώς. Και από ό,τι ξέρουμε τώρα και από την οικονομική επιστήμη και την εμπειρία που έχουμε τις ΗΠΑ που επανειλημμένα έχει εφαρμοστεί η λογική της μείωσης φορολογίας, δεν οδηγεί σε ανάπτυξη. Η λογική ότι επειδή μειώνεις τους φόρους στους πλούσιους, αυτοί θα χρησιμοποιήσουν υποτίθεται τα παραπάνω κέρδη που θα έχουν για να κάνουν επενδύσεις, δεν αποδεικνύεται πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου. Έχουμε κρίση τώρα, Κώστα, έχουμε κρίση σε αυτό. Όταν που λέμε το κεφάλαιο δεν μπορεί να αναπαράγεται, το χρήμα να παράγει χρήμα, να το πω ρατσιστικά, όταν σταματάει αυτό να αποδίδει και βλέπεις τα επιτόκια να βυθίζονται, δηλαδή να σε πληρώνουν οι τράπεζες για να παρκάρεις χρήμα, σημαίνει ότι τερμάτισε αυτή η ιστορία. Τώρα ο Ντράγκη ετοιμάζεται να ξαναρίξει χρήμα. Να κάνει QE. Να δούμε αυτό θα κάνει και η κυρία Λαγκάρντ. Καλά, ναι, εντάξει, άρχισε να δούμε τι θα κάνουν. Τέλος πάντων. Αλλά πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον να τελειώσουμε με ένα σχόλιο σε σχέση και με εμάς. Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία περνάει αυτή την δεξιά και προς μια ακροδεξιά κατεύθυνση αλλαγή. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντέξει αυτή την επόμενη περίοδο, διότι μαζί με τον Κόρμπιν, και θα δούμε τι θα γίνει στο τρίτο από τα τρία συμπεράσματα που βγάζω, οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται, ίσως και μέχρι τέλος του χρόνου. Πολύ γρήγορα. Και εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι αυτή του Τζόνσον, δεν φαίνεται. Είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ναι. Να φύγουν από την. Να φύγουν και μετά σπέσουμε κιόλας, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή η σύγκληση. Πάντα σε ακούω γιατί είσαι τόσο πολύ καλά ενημερωμένο. Και η ΜΕΙ ήταν κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αλλά πέτυχε ποταγωδό. Αλλά πέτυχε ακριβώς. Αυτό ήταν. Πολύ αλλά πέτυχε σωστά. Ποταγωδό. Αυτός φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος ακριβώς να πάρει το μάθημα της ΜΕΙ, να μην προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να τα βρει με τους αντίπαλούς του μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα, αλλά να πάει all out, μέχρι το τέρμα, να βάλει όλα τα λεφτά του επάνω στο Brexit και να πει το εξής. Ή θα ψηφίσετε εμένα, έστω και αν θα προχωρήσουμε σε άταχτο Brexit ή θα έχετε το Corbyn. Και αυτό θα το πει ξεκάθαρα. Η ΜΕΙ το άφησε να εννοείται σε αυτά που έλεγε και προσπαθούσε να πείσει. Είχε τη λογική του ορθού λόγου, θα μπορέσω να πείσω ότι το deal που έκανα, η συμφωνία που έκανα είναι η καλύτερη δυνατή και δεν υπάρχει καλύτερη. Αυτό δεν πέρασε. Και επομένως τώρα αυτό θα πάει με τη λογική του εκβιασμού ή εγώ και άταχτο Brexit. Θα πρέπει να με ρίξετε. Και αν με ρίξετε, εκλογές. Και αν έχει εκλογές, δεν θα ψηφίσουν οι δεξιοί ψηφοφόροι εμάς. Θα έχουν και τον Φάραντζ. Άρα μπορεί να προκύψει και προκύψει ο Κόρμπιν. Είναι ξεκάθαρο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό βλέπουμε. Έχουν και τον Φάραντζ. Και βέβαια η εξουσία για ένα κόμμα σαν το Συντηρητικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται και από τη συζήτηση των τελευταίων τριών χρόνων, δεν έχει κάποια κοινή ενιαία ιδεολογική γραμμή πέρα από την εξουσία, πέρα από το γεγονός ότι ως βουλευτές και βέβαια ακόμα περισσότερο υπουργοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξυπηρετήσεις και για τα συμφέροντα και βέβαια για τους πολίτες, τους ψηφοφόρους κτλ. Όταν λήξει αυτό, όταν φοβόνται ότι πρόκειται να λήξει αυτό, έχουν δείξει οι συντηρητικοί ως κόμμα στην ιστορία του ότι είναι
πιο γρήγορη στην τυρανοκτονία, στην δολοφονία του αρχηγού από ότι ήταν ο Βρούτος. Mm. Και θα φύγει και ο Τζόνσον. Εφόσον θεωρήσει ένας ικανός αριθμός συντηρητικών βουλευτών ότι σε επόμενες εκλογές θα χάσουν τις έδρες τους, επειδή ο Τζόνσον ακολουθεί λάθος πολιτικές που δεν είναι αρεστές του στους ψηφοφόρους τους, θα τον βγάλουν και αυτόν τη μέση. Η εξουσία είναι το μόνο που έχει σημασία για τους συντηρητικούς. Πολύ σωστά. Από την άλλη, ο Κόρμπιν ακολουθεί αρχές, αλλά ταυτόχρονα και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα που διαγωνίως περνάει όλη την Βρετανική κοινωνία, και αυτό είναι η σχέση με την Ευρώπη, και εκεί και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα, και γι' αυτό δυστυχώς απέτυχε ο Κόρμπιν, γι' αυτό το λέω με μεγάλη θλίψη, mm-hmm. απέτυχε στην περίοδο αυτή, την προηγούμενη περίοδο, να αναδειχθεί σαν ένας μεγάλος ηγέτης, σαν μια ηγεμονική μορφή, η οποία απάνω στα συντρίμια του συντηρητικού κόμματος, το οποίο τα βλέπουμε τώρα πια στο τέλος μια της περίοδου, να εμφανίζονται με τον πιο άγριο και κωμικό, καμία θα έλεγε κανείς, τρόπο, mm-hmm. απάνω σε αυτά τα συντρίμια να φτιάξει μια νέα ηγεμονία, μια κεντροαριστερή και αριστερή ηγεμονία, στην οποία ο Κόρμπιν και το Εργατικό Κόμμα θα ήταν η μεγάλη πολιτική δύναμη. Θα κάνει ταμείο στις εκλογές προφανώς και ο Κόρμπιν, πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται, για να μετρήσουμε και εκεί πέρα τη μεγάλη ελπίδα, τέλος πάντων, από εκεί, τι ακριβώς δυναμική υπάρχει. Έτσι. Το ταμείο θα δείξει, νομίζω, και εκεί. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Οδουζίνας, και παρακολουθούμε, παραμένουμε προσιλωμένοι. Οπωσδήποτε, στις επάλξεις. Και καλές διακοπές. Να είσαι καλά. Άντε, αμήν, αμήν και πότε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Οδουζίνα. Πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης αναμένονται πολύ θερμοί, να γνωρίζετε. Και για την Ισπανία με τα δικά της τα πολιτικά, για την Βρετανία με το Brexit, για την Ελλάδα, γιατί αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης θα κατεβάσουν αναγκαστικά κόσμο στους δρόμους. Νομίζω θα έχουμε ζεστό φθινόπωρο, ζεστό χειμώνα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Έρχεται η Αλέκα Ιζουμή σε λίγο, ναι. Αποχαιρετούμε αύριο και πάλι μαζί, τελευταία ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Στο κόκκινο. Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση τελπιών μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λούλου. Το συνταρακτικό έργο του Frank Wedekind για την άβυσσο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς. Ποια είναι η Λούλου? Κανείς δεν μπορεί να μάθει, εκτός αν πληρώσει με τη ζωή του. Παίζουν Καριοφιλιά Καραμπέτη, Άκη Σακελαρίου, Νίκος Χατζόπουλος, Άλκης Τεσπουλοπούλου, Γιώργος Μπινιάρης, Αλέκος Ισοβίτης, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Χάρης Φραγκούλης. Λούλου. Από 6 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Εισιτήρια ticketservices.gr, viva.gr, artinfo.gr. Δήμος Χαλανδρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019. Νύχτες αλληλεγγύης. 25 έως 31 Ιουλίου. Νηστικός δείπνος με τον Νίκο Καλογερόπουλο και τα παιδιά του τρένου. Δημήτρη Ζαφιρέλης. Αλεχάνδρο Ντίας. Ο Φιλάργυρος της Ελισάβετ Μαρτινέγκου. Κλητεμνίστρα του Ανδρέα Στάικου. Δημήτρης Μιστακίδης. Τα καλοκαιρινά. Είσοδος ελεύθερη. Προαιρετική συνεισφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικές δομές του Δήμου και τους πρόσφυγες. Φελίνι, Χίτσκοκ, Αντωνιόνι, Λίντς, Μπονιουέλ, Κουροσάβα, Μελιβίλ. Η μεγαλύτερη δημιουργία στα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης. Ένα το Athens Open Air Film Festival. Και αυτό το καλοκαίρι όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες cinemagazine.gr. Διοργάνωση Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Η ώρα είναι 4.